Με παρέμβασή της η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Δηλίνη ζητάει την άσκηση έφεσης για την απόφαση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι από την εισαγγελία εφετών. Συγκεκριμένα η κυρία Δηλίνη απέστειλε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης παραγγελία στη διευθύνουσα της εισαγγελίας εφετών Αθηνών στην οποία αναφέρει. Παρακαλούμε να διερευνηθεί αυτεπάγγελτη εκ μέρους σας άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως ως προς τους αθωοθέντες με την απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών για το μάτι, καθώς και ως προς την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων στους καταδικαστέντες με την ίδια ως άνω απόφαση τις επιμέρους ποινές που επιβλήθηκαν σε αυτούς και τον τρόπο έκτησης εν γέννη των ποινών. Σημειώνεται πως σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου αθωώθηκαν συνολικά 15 άτομα και καταδικάστηκαν συνολικά 6 άτομα για την τραγωδία στο μάτι. Πρόκειται για 5 πρώην στελέχη της πυροσβεστικής, οι 4 καταδικάστηκαν σε 111 χρόνια ο καθένας, με εκτιτέα να είναι μόνο τα 5 χρόνια. Το δικαστήριο όρισε δε ότι οι ποινές μετατρέπονται σε χρηματικές με τα ποσά να κυμαίνονται γύρω στις 40.000 ευρώ στον καθένα. Παράλληλα, καταδικάστηκε και ακόμα ένας κάτοικος Πεντέλης, ο οποίος φέρεται να έβαλε τη φωτιά που οδήγησε στην τραγωδία στο μάτι. Παράλληλα, σχεδόν βέβαιη θεωρείται η κατάθεση αιτήματος έφεσης κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών στη δίκη για τη φωτιά στο μάτι από τους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό όχι μόνο επειδή αναμένεται η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα Χριστοδουλέα, να ζητήσει από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορο Λινό, να επισπευθεί η καθαρογραφή της απόφασης ώστε να τρέξει η δίκη σε δεύτερο βαθμό για να μην παραγραφούν τα αδικήματα και να ερευνηθεί εάν συντρέχουν λόγοι άσκησης έφεσης ως προς τις αθωώσεις των εμπλεκομένων στην τραγωδία, αλλά και επειδή οι συνήγοροι των συγγενών των 104 θυμάτων της πυρκαγιάς και οι εγκαυματίες της 23 Ιουλίου 2018 πρόκειται να καταθέσουν αίτημα στην εισαγγελία εφετών να ασκήσει έφεση στην απόφαση για τις ποινές αλλά και τις αθωώσεις των κατηγορουμένων. Η πολύκροτη δίκη για την εθνική τραγωδία στο μάτι τελείωσε τη Δευτέρα με τους συγγενείς των θυμάτων να ξεσπούν με οργή στο άκουσμα των ποινών. Ιδιαίτερα όταν ανακοινώθηκε ότι οι 6 ένοχοι θα αφαιθούν ελεύθεροι εξαγοράζοντας τις ποινές τους, κάποιοι εκ των συγγενών προχώρησαν σε έντονες αποδοκιμασίες μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ μάλιστα κάποιοι εκ των συγγενών πέταξαν καρέκλες φωνάζοντας ξεφτύλες προς τους δικαστές που αποχωρούσαν από την έδρα. Η δικαιοσύνη τώρα επιδίδεται σε έναν δίχως προηγούμενο αγώνα δρόμου, καθώς στόχος είναι τον Ιούνιο η εισαγγελία να βρίσκεται σε θέση να προσδιορίσει τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για όσους καταδικαστέντες ασκήσουν έφεση και για όσους αθωοθέντες γίνουν δεκτά τα αιτήματα έφεσης από νεκρούς και εγκαυματίες της εθνικής τραγωδίας πριν συμπληρωθούν 6 χρόνια από αυτή. Νωρίτερα θα ζητηθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου που εκδίκασε την απόφαση να απαλλαγεί από άλλα καθήκοντα ώστε να ασχοληθεί αποκλειστικά τον ερχόμενο μήνα με τη σύνταξη του σκεπτικού, της απόφασης και των πρακτικών της δίκης. Πάντως οι αντιδράσεις για τις ποινές συνεχίζονται έχοντας λάβει και πολιτική χρειά με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να τονίζει ότι η δίκη για το μάτι έγινε με νομοθεσία που διαμορφώθηκε το 2019 με διατάξεις ευμενέστερες για τους κατηγορούμενους.